Πάω κατευθείαν στην J-Lo, η οποία κατάφερε πάλι να κάνει το θαύμα της, θέλω να σας πω. Αποφάσισε, που λέτε, χθες να δημοσιεύσει κάτι φωτογραφίες, αυτές εδώ που βλέπετε, για να λανσάρει τα νέα της, τη σειρά με τα νέα της παπούτσια. Κανείς δεν ασχολήθηκε φυσικά με τα παπούτσια, γιατί η J-Lo εμφανίστηκε ολόγυμνη στο Instagram, φορώντας αυτά τα υπέροχα extensions για να καλύψει. Φορώντας μαλλιά. Μαλλιά. Φόρεσε μόνο μαλλιά. Φορώντας μαλλιά. Ναι. Κάλυψε το γυμνό της σώμα με τα μαλλιά. Αλλά, παιδιά, κανείς δεν πρόσεξε το ατόπιμα της J-Lo. Κάντε stop στην επίμαχη φωτογραφία. Γιατί όλοι από κάτω έγραφαν The Body, είσαι η πιο ωραία του πλανήτη, συγκλονιστική κτλ. Και ήρθα εγώ σήμερα να το καταρρύψω όλο αυτό. Γιατί υπάρχει ένας τρίτος τετρακέφαλος στο πόδι της Jennifer Lopez. Δεν είναι δικός δηλαδή? Κοίτα, το ψάξα πάρα πολύ. Ναι, γιατί μου φαίνεται. Γιατί την παρακολουθώ. Δεξιά, βασικά είναι δύο διαφορετικές λήψεις, ωραία. Ναι, ναι. Από τη μία βλέπουμε ότι στο πόδι της είναι κανονικό. Okay. Στη δεξιά εικόνα όμως βλέπουμε ότι σαν να υπάρχει κάτι το οποίο εξογκώνει, που είναι υπερφυσικό. Δεν έχει κάποιος άνθρωπος ένα τέτοιο τετρακέφαλο, ας πούμε. Άμα το δεις όμως αλλιώς, έχει πάρει μια ελαφριά κλίση που δίνει έμφαση στο πόδι. Οπότε έχει πεταχτεί ο μυς επειδή έχει πάρει λίγο μια στροφή για κλειστή ανταμοιβή. Φαντάζομαι ότι λες ότι στο ρετούς και στο πείραγμα της εικόνας κάτι προσθέθηκε. Ούτε οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τέτοιο τετρακεφάλαιο που κλωτσάνε την μπάλα όλη μέρα. Δηλαδή, όση γυμναστική και να κάνεις, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να βγει τέτοιο. Είναι σαν ένα άλλο πόδι. Το γυναικείο μάτι έπεσε εκεί. Πρέπει να σου πω ότι νομίζω ότι γενικώς ο θαυμασμός θα πάει αλλού. Η J-Lo το ξέραμε χρόνια ότι είναι γυμνασμένη και ότι έχει γενικώς πάρα πολύ δυνατά πόδια συγκεκριμένα. Έχει γλουτούς. Γενικώς είναι Λατίνα. Οι Λατίνες έχουν εκεί πέρα πολύ. Και πάρα πολύ σεξ και ωραία, αλλά προσέχετε λίγο με το Photoshop, κορίτσια. Δηλαδή, μην αλλοιώνετε την ωραία σας εικόνα, που είναι έτσι κι αλλιώς ωραία.